Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες της ώρας αιχμής, καλησπέρα σας. Κοντά σας για ακόμη μία εκπομπή στο κλείσιμο εσίως της πρώτης μας εβδομάδος, Παρασκευή σήμερα 5 Οκτωβρίου, μετά από αρκετές συστάσεις τη θυμήθηκα την ημερομηνία. Κοντά σας, όπως προείπα, για να κλείσουμε ενημερωτικά την εβδομάδα πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κοντά σας για να δούμε και να καταγράψουμε τις ειδήσεις σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο τοπικό αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας. Και σήμερα έχουμε αρκετά να πούμε, εξαιρετικά ενδιαφέροντες καλεσμένους. Να προλογίσω και να επισημάνω ότι στο πρώτο μέρος θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου. Κύριος Πέτροβιτς θα είναι κοντά μας σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, προκειμένου να δούμε όσα προχωρούν και όσα προχώρησαν στο νησί της Αμοθράκης, να δούμε τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος για άλλη μια χρονιά βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη καλλιεργητική και μη περίοδο. Άλλωστε, έχουμε κάθοδο στην Αθήνα, έχουμε συζητήσεις με το Υπουργείο, το Υπουργείο το οποίο δεν εδέησε και δεν μας έκανε την τιμή να έρθει εδώ για να δει η διεισόμαση και να διαπιστώσει τις καταστροφές. Σε κάθε περίπτωση, δική μας αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στην πρωτεύουσα, προκειμένου να δει τι μπορεί να γίνει με τους αγρότες, καθότι υπενθυμίζω ότι τις τεράστιες καταστροφές που είχαμε στις Βάμβακο καλλιέργειες δεν δύναται να τις αποζημιώσει ο ΕΛΓΑ, δεν δύναται, καθότι είναι ο τύπος της καταστροφής τέτοιος ο οποίος δεν καλύπτεται. Όλες τις προηγούμενες ημέρες είχαμε εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα να μας μιλούν για το γεγονός και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε κοντά μας και τον Αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να δούμε και με τον κύριο Πέτροβιτς πώς μπορεί να κυλήσει η διαδικασία. Μου επισημαίνω το κοντρόλ ότι είμαι μάλλον αρκετά κοινός με το background. Ίσως να πρέπει να αποφεύγω τον ίδιο χρωματικό συνδυασμό. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε μέρες και εκπομπές μπροστά μας να το δούμε. Ναι, αυτό μου επισημαίνουν και πίσω από τις κάμερες. Οι παρατηρήσεις σας, ακόμη και ενδυματολογικές, θα μπορούν να γίνονται από τη Δευτέρα που μας έρχεται και μέσω της νέας σελίδας που ετοιμάζουμε για την ώρα αιχμής. Κρίναμε σκόπιμο να καταργήσουμε την παλιά, να ξεκινήσουμε την καινούργια, η οποία άλλωστε θα είναι και διασυνδεόμενη με το ραδιόφωνο. Ώρα αιχμής έχουμε και στα FM κάθε μέρα 12 με 1 στον Delta FM 102,3. Εδώ και μέσω ραδιοφώνου, εδώ και μέσω τηλεόρασης, να σας πούμε ότι στην συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα στο δεύτερο μέρος να συζητήσουμε με τον κύριο Τσιβίκη. Ο οικονομολόγος θα είναι κοντά μας για να δούμε τι γίνεται με τις τράπεζες. Είχαμε ένα mini crack στο χρηματιστήριο. Την επόμενη μέρα ο δείκτης ανέκαμψε. Ωστόσο, το ζήτημα προκάλεσε μείζωνα πολιτική πόλωση. Για ακόμη μια φορά, κυβέρνηση και εξωματική αντιπολίτευση βρέθηκαν ό του θαύματος στα μαχαίρια. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας πει ο κύριος Τσιβίκης αναφορικά με το παρόν και την επόμενη μέρα εν γέννη του τραπεζικού συστήματος. Και για όλους όσοι θέλετε να καταναλώσετε και να ψωνίσετε, από όποια πλευρά της περιφέρειας και αν μας ακούτε, ακόμη και από τις μακρινότερες, θα έχετε τη δυνατότητα, μας βλέπετε και μας ακούτε, σωστά το επισημαίνετε κύριε Τσιλιγκύρη, από όπου και αν μας βλέπετε και μας ακούτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχετε τη δυνατότητα σήμερα και το επισημαίνουμε καθότι η λευκή νύχτα της Κομωτινής θα είναι σε εξέλιξη μέχρι αργά το βράδυ, να βρεθείτε στην πρωτεύουσα της Ροδόπης, να ψωνίσετε, γιατί όχι, εκπλήξεις θα υπάρχουν και προσφορές θα υπάρχουν. Εμείς τουλάχιστον μέσω της ώρας αιχμής θα σας δώσουμε και ζωντανή εικόνα. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο αρκετοί ζητήσατε να γίνει ρεπορτάζ. Εμείς εδώ στην ώρα αιχμής κοιτάξαμε να προχωρήσουμε σε μια επιμέλεια προκειμένου να δείτε τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι θα ισχύσει με τα κριτήρια εισοδηματικά, περιουσιακά και μη, σε ό,τι έχει να κάνει με την χορήγησή του. Τι γίνεται με τις ζώνες. Όλα αυτά στο θέμα που ακολουθεί τώρα. Μόλις 12,5 λεπτά το λίτρο αναμένεται να λάβουν και φέτος τα νοικοκυριά ως επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης με αυστηρά εισοδηματικά, περιουσιακά και γεωγραφικά κριτήρια, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν τραβήξει την ανηφόρα. Η τιμή που αναμένεται να ξεκινήσει να διανέμεται το λίτρο θέρμανσης φέτος θα είναι στα 1 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο από 95 λεπτά που βρισκόταν πέρσι, σύμφωνα με το Βήμα. Για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης ούτε λόγος από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς το προσχέδιο του προϋπολογισμού φαίνεται ξεκάθαρα από μια ματιά στα νούμερα που αφορούν στα έσοδα του κράτους και συγκεκριμένα στους έμεσους φόρους, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία μεταβολή σε σύγκριση με πέρσι. Σύμφωνα με το άρθρο του Ντίνου Σιωμόπουλου, το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, ανάλογα με τη ζώνη που βρίσκεται το ακίνητο, την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το ευμαδόν της κύριας κατοικίας του, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 312,5 ευρώ. Ενώ αιτήσεις θα υποβάλουν οι πολίτες όταν ανοίξει το σύστημα στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χορήγησης επιδόματος πετρελαίου είναι τα εξής. Για τον άγαμο, ετήσιο εισόδημα, τεκμαρτό ή πραγματικό μέχρι 12.000 ευρώ. Αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 100.000 ευρώ. Για τον έγαμο χωρίς παιδιά, εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 200.000 ευρώ. Για τον έγαμο με ένα παιδί, εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ. Αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 200.000 ευρώ. Για τον έγαμο με δύο παιδιά, εισόδημα μέχρι 24.000, ενώ αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 200.000 ευρώ. Για τον έγαμο με τρία παιδιά και άνω, εισόδημα έως 26.000 ευρώ, αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 200.000. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, εισόδημα από 22.000 συν 2 για κάθε παιδί, πέραν του πρώτου με αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι τις 200.000 ευρώ. Οι ζώνες στα επιδοτούμενα λίτρα και το ανώτατο όριο ποσού επιδότησης είναι τα εξής. Για την πρώτη ζώνη 25 λίτρα ανά τετραγωνικό ρεύμα και συγκεκριμένα για τις περιοχές και τους νομούς Γρεβενών, Δράμας, Εύρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερών, Φλόρινας με συνολικά 2.000 λίτρα επιδότησης για άγαμο ή 2.500 λίτρα για έγγαμο. Για τη β' ζώνη με 15 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκής, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πυρίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής με συνολικά 1.200 λίτρα επιδότησης για άγαμο ή 1.500 λίτρα για έγαμο. Στη γάμα ζώνη με 8 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο Ετωλό Ακαρνανίας, Άρτας, Αττικής, εκτός Κυθύρων και νησιών Σαρονικού, Αχαΐας, Βιωτίας, Ευβίας, Ηλίας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χίου με συνολικά 640 λίτρα επιδότησης για άγαμο ή 800 λίτρα για τον έγαμο. Στη Δέλτα ζώνη με 5 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο Αργολίδος, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλινίας και Ιθάκης, Κύθυρα και νησιά Σαρονικού, Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων με συνολικά 400 λίτρα επιδότησης για άγαμο ή 500 λίτρα για τον έγαμο. Στους ορεινούς δήμους που αλλάζουν ζώνη για τον υπολογισμό του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης έχουμε τα εξής. Από τη Δέλτα στη Γάμα ζώνη, Επιδαύρου Αργολίδος, Βιάνου Ηρακλείου, Οροπεδίου Λασιθίου, Δυτικής Μάνης Μεσσηνίας, Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου και Ανογείων Ρεθύμνου, Σφακίων και Καντάνου Σελήνου Χανίων. Από τη Γάμα ζώνη στη Β', Θέρμου Ετωλό Ακαρνανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Τζουμέρκων Άρτας, Διστόμου, Αράχοβας, Αντίκυρας Βιωτίας, Φιλιατρών Θεσπρωτίας και Νεμαίας Κορινθίας. Από τη Β' ζώνη στην Α' ζώνη, Νότιας και Βόρειας Κινουρίας Αρκαδίας, Αργυθέας και Λίμνης Πλαστήρα, Καρδίτσες και Ζαγοράς, Μουρεσίου Μαγνησίας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πρέπει να πω ότι μάλλον οι συνεργάτες μου είχαν δίκιο για την ενδυματολογική επιλογή. Παρά είναι μπλε, σε κάθε περίπτωση γαλάζια απόχρωση, όχι κομματική, αλλά σε επίπεδο περιφέρειας και λογοτύπου. Αν θυμάμαι καλά, το λογότυπο της Περιφερειακής Αναγέννησης είναι στα άσπρα και στα γαλάζια, κύριε Πέτροβιτς. Δεν κάνω λάθος. Συνεπώς, ενδυματολογικά δεν είμαι πολύ λάθος. Σας ευχαριστώ θερμότατα που είστε κοντά μας, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου στο στούντιο μαζί μας. Με μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα βεντάλια και ατζέντα θεμάτων που μπορούμε να ανοίξουμε παρέα. Ευχαριστώ, κύριε Σκεύα. Είμαι στη διάθεσή σας. Η αλήθεια είναι ότι το μείζον ζήτημα, η Δέλτα το έχει αναδείξει από την πρώτη στιγμή μετά την απευθεία καταστροφή που είχαμε στις 25 Σεπτεμβρίου πέρσι. Μεταβήκαμε πολλές φορές στο νησί. Περισσότερες ήμασταν και μαζί εκεί, κύριε Πέτροβιτς. Καταγράψατε από κοντά την πρώτη στιγμή τις ανάγκες στο νησί. Ανάγκες οι οποίες συνεχίζουν να υφίστανται σε διάφορα επίπεδα. Πρέπει να πω ότι το Σαββατοκύριακο που πήγαμε, ακούσαμε από αρκετά στόματα την ερώτηση σε ποια κομμάτια εμπλέκεται η περιφέρεια, πού έχουν προχωρήσει τα έργα της και πόσο έχουν προχωρήσει, με γνώμονα κυρίως το οδικό δίκτυο. Μάλιστα. Μεγάλη εισαγωγή, ωστόσο πολλά και τα θέματα που έχουμε να αναδείξουμε σας ακούμε με ενδιαφέρον. Κύριε Σκεύα, ήσασταν παρόντες μαζί μας, οι πρώτοι ήμασταν που είχαμε πάει την μέρα που έγινε η μεγάλη καταστροφή στη Σαμοθράκη. Ήταν ο κύριος Σπίρτσης παρόν, ήταν ο κύριος Δέδες παρόν και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια διαδικασία ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη καταστροφή. Η μεγάλη καταστροφή ήταν κυρίως σε ό,τι αφορά τα δίκτυα της περιφέρειας στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της Σαμοθράκης, δηλαδή στο τμήμα από την Καμαριώτισσα Προφήτη Ηλία, Καμαριώτισσα Χώρα και Καμαριώτισσα Λουτρά. Αυτά είναι τα κομμάτια που έχει στην δικαιοδοσία της η περιφέρεια. Καθώς επίσης και η κατάρρευση του τεχνικού εκείνης της μικρής γέφυρας στους Απατσανάδες. Από την πρώτη στιγμή, όπως ξέρετε, στείλαμε μηχανήματα. Μισθώσαμε μηχανήματα τα οποία είχαν ως στόχο να αποκαταστήσουν
πρόχειρα, γιατί δεν μπορούσε να γίνει ολοκληρωμένη παρέμβαση, ήταν μια της τάξης των 150.000 εργολαβίες, να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο προκειμένου να άρουμε μέχρι ενός βαθμού την επικινδυνότητα. Στη συνέχεια είχαμε και επίσκεψη μηχανικών της περιφέρειας για να δει διάφορα άλλα σημεία. Επισκέφθηκα και εγώ πάλι και ήσασταν νομίζω μαζί με κλιμάκιο του ΙΓΜΕ. Γιατί ξέρετε, η Σαμοθράκη αντιμετωπίζει και άλλα ζητήματα, τα οποία εμείς δεν μπορούμε σαφώς να έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης, που είναι οι κατολισθήσεις. Και οι κατολισθήσεις είναι ένα πρόβλημα που η Σαμοθράκη ενδεχομένως θα αντιμετωπίσει και στο μέλλον. Άρα θέλαμε και μία εκτίμηση του ΙΓΜΕ, η εκτίμηση του κλιμακίου του ΙΓΜΕ, το οποίο καλέσαμε εστάλει τόσο του Δήμου της Σαμοθράκης όσο και σε εμάς. Εμείς στείλαμε αυτές τις παρατηρήσεις στο Υπουργείο Υποδομών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί χρειάζονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο κατολισθήσεων. Χρειάζονται μεγάλα κονδύλια. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να φανταστείτε ότι εκεί στο σημείο που είχαμε και τις μεγάλες καθιζήσεις, που είναι στον ξηροπόταμο, εκεί χρειάζονται μεγάλα κονδύλια και σίγουρα χρειάζονται και εξειδικευμένες παρεμβάσεις. Και ενώ βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, ζητάμε χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση μας ήρθε στα μέσα Δεκεμβρίου περίπου, προς τα τέλη. Οι κλιμελέτες είχαν προχωρήσει μέχρι σε έναν βαθμό και Ιανουάριο-Φεβρουάριο γίνονται πάλι κάποιες ζημίες εξαιτίας του χειμώνα και των καιρικών συνθήκων. Ξαναπηγαίνουν οι μηχανικοί, ετοιμάζουμε τις επικαιροποιημένες μελέτες και το Μάρτιο προκυρήσατε τα έργα. Είναι δύο μεγάλα έργα, 1.800.000 ευρώ, και ένα άλλο έργο 1.300.000 ευρώ για την αποκατάσταση και την άρση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου της Σαμοθράκης. Το 1.800.000 ευρώ προϋπολογισμό το έργο συμπεριλαμβάνει, κύριε Σκέβα, και την κατασκευή της γέφυρας στους Απατσανάδες. Συγχρόνως γίνονται οι παρεμβάσεις για την παράκαμψη. Εκεί είχαμε ένα πρόβλημα με τον εργολάβο. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο σου τύχει εργολάβος με τον οποίο δεν μπορείς να συνοηθείς. Και αν, όπως μου έλεγαν και οι μηχανικοί μου, αν προβείς σε άλλα μέτρα, μπορεί ο ίδιος να χρησιμοποιήσει, να κάνει χρήση των δικών του δικαιωμάτων και να έχουμε μία τέρμονη κατάσταση και στο τέλος να μην έχουμε και έργο. Ως εκ τούτου εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αλλά φτάνουμε πάλι στο κρίσιμο σημείο, Μάρτιος. Είμαστε στο Μάρτιο του 2018. Έχουμε λοιπόν την προκήρυξη των δύο μεγάλων έργων, γίνεται ο διαγωνισμός, αναδεικνύονται δύο ανάδοχοι, και ένας για το ένα έργο και ένας για το άλλο έργο, το βόρειο και το νότιο. Και στη συνέχεια, κύριε Σκέβα, ξεκινά ο Γολγοθάς. Ο Γολγοθάς είναι η αντιπαράθεση μεταξύ των εργολάβων. Οι προσφυγές στη δικαιοσύνη, και μπαίνουμε μετά σε μια άλλη διαδικασία, κύριε Σκέβα, με αυτές τις προσφυγές, οι οποίες στάλησαν και για τα δύο έργα από διαφορετικούς εργολάβους στην αρχή προδικαστικών προσφυγών, με συνέπεια να καθυστερήσουμε άλλους δύο μήνες στην αρχή προδικαστικών προσφυγών, να βγει ένα αποτέλεσμα και να το επικυρώσουμε από την Οικονομική Επιτροπή, αλλά γίνεται εκ νέου άλλη προσφυγή, κύριε Σκέβα, προσέξτε, γίνεται άλλη προσφυγή και φτάνουμε να πάει το θέμα στο διοικητικό εφετείο Κομωτινής. Άλλους δύο μήνες στο διοικητικό εφετείο Κομωτινής, μαζί με την όλη διαδικασία, και βγαίνει η απόφαση στα μέσα, σχεδόν στο τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου. Στέλνουμε λοιπόν τα δύο έργα και βρίσκονται τώρα στο ελεκτικό συμβούλιο του κράτους και περιμένουμε επιτέλους να περάσει αυτόν τον έλεγχο νομιμότητος για να υπογράψουμε καλώς εκόντων των πραγμάτων τον άλλο μήνα με τους εργολάβους και να μπουν οι εργολάβοι στα έργα. Αλλά έχει μία σημασία. Γιατί πήγα να σας προλάβω. Τονίστε το, γιατί πρέπει να πω στους ανθρώπους μας, λέμε και μας ακούν, ότι ο μεγάλος αυτός πρόλογος είναι απολύτως απαραίτητος για να δούμε και να καταλάβουμε τι μεσολάβησε τους μήνες που πέρασαν. Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά είμαστε ένα χρόνο μετά και μέχρι τώρα εγκατάσταση εργολάβου δεν έχουμε. Ακριβώς. Σας είπα, εμείς προκηρύξαμε τα έργα τον Μάρτιο. Τα λεφτά ήρθαν το Δεκέμβριο. Ιανουάριο-Φεβρουάριο, επικυρωποίηση μελετών ξανά λόγω των καιρικών συνθήκων. Άλλαζε αυτό, κύριε Σκέβα. Και δεν μπορείς να, ενώ έχεις πρόβλημα στο δρόμο, να προκηρύξεις ένα άλλο έργο και να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική μελέτη.
Συνεπώς, τώρα βρεθήκαμε στα τέλη του Σεπτεμβρίου στον έλεγχο νομιμότητας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Πέτρο. Ενώ έχουν προηγηθεί δύο πολύ μεγάλες χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες των εργολάβων και των υποψηφίων αναδόχων, έχουν προηγηθεί τόσο στην αρχή προδικαστικών προσφυγών, όσο και στο διοικητικό εφετείο Κομωτινής. Τι κάναμε εμείς? Με τη σειρά μου, κύριε Σκεύα, έκανα αυτό που θα μπορούσα. Δηλαδή, πήρα τηλέφωνο, και στις δύο περιπτώσεις όμως έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά ξέρετε, δεν είναι απλό. Αλλά ευτυχώς τώρα εδώ, στο Ελεκτικό Συμβούλιο, μίλησα με την Πρόεδρο, την παρακάλεσα, γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά, να επισπευστεί η διαδικασία, της εξήγησα πώς έχουν τα πράγματα, έδειξε κατανόηση για να έχουμε ένα αποτέλεσμα για τα δύο αυτά έργα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, της είπα, ο χειμώνας είναι μπροστά, υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα στους δρόμους, τα ίδια πράγματα λέω πάντα. Ελπίζω, κύριε Σκεύα, την ερχόμενη εβδομάδα, καλώς εκόντων των πραγμάτων, να εξεταστούν αυτές οι δύο υποθέσεις και να έχουμε αποφάσεις από το Ελεκτικό Συμβούλιο του Κράτους. Αποφάσεις που θα σταλούν σε εμάς και θα μπορέσουμε να μας δώσουν τη δυνατότητα να υπογράψουμε. Βέβαια, δεν θέλω να πιστέψω, κύριε Σκεύα, και το θέτω πάλι αυτό προς προβληματισμό όλων, ότι θα υπάρξει εργολάβος που θα στραφεί κατά της απόφασης αυτής. Σε κάθε περίπτωση δεν μένει παρά να το δούμε. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Δεν θέλουμε να το δούμε, ημερομηνίες, αυτό σας λέω. Σίγουρα δεν θέλουμε να το δούμε και εμείς, γι' αυτό μπορείτε να είστε βέβαιος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρω ότι το Σάββατο που βρεθήκαμε, το Σάββατο το μεσημέρι φεύγαμε από το νησί. Λίγο πριν φύγουμε, έπιασε μία νεροποντή. Εξαιρετικά απότομη πριν το φαινόμενο του Ζορμπά, το οποίο ανηφόρησε προς εμάς και τα βόρεια και ανατολικά μας σύνορα. 20 λεπτά νεροποντή, πρέπει να σας πω ότι ήδη πρόλαβε να κατεβάσει νερό γιατί ήταν εντονότατη. Δεν πρόλαβα να κάνω 15 μέτρα, με σταμάτησαν δύο κάτοικοι. Μία κάτοικος της βόρειας πλευράς του νησιού, η οποία με ρώτησε για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Και δεύτερος κάτοικος από την περιοχή, ο οποίος μου είπε ότι με ένα τέτοιο ακόμη, ίσως και με δύο φαινόμενα ισχυρής βροχόπτωσης, ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα θα πάει στράφη. Και το ερώτημα είναι αυτό, κύριε Πέτροβιτς. Έρχεται χειμώνας. Πράγματι, η διαδικασία καθυστέρησε για τους λόγους που αναφέρατε. Σε τελική ανάλυση όμως, θα φτάσουμε πάλι αρχές του ερχόμενου έτους για να δούμε αν θα έχει γίνει τοποθέτηση του εργολάβου και αν θα έχουν ξεκινήσει εργασίες. Μήπως είναι ένα διάστημα χαμένο, μήπως χάσαμε το τρένο της επούλωσης των πληγών πριν μας έρθει ένα καινούριο φαινόμενο. Κύριε Σκεύα, ο προβληματισμός σας είναι εύλογος και η αγωνία των κατοίκων επίσης. Πείτε μας όμως, εμείς, πού ευθυνόμαστε μέσα σε αυτό το εργολαβικό πόλεμο? Πού ευθυνόμαστε εμείς εφόσον κάναμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες? Μπορούμε εμείς να παρεύουμε στη δικαιοσύνη? Αν, κύριε Σκεύα, εμείς πούμε παραδείγματος χάρη ότι σταματούμε όλα και αυτό το έργο πάει στο Σκεύα και παραβλέπουμε τις προσφυγές, θα πάμε εμείς θα καθίσουμε εμείς στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Δυστυχώς, κύριε Σκεύα, έτσι έχουν τα πράγματα. Η προσωπική μου άποψη στο θέμα είναι ότι υπάρχει σαφώς μεγάλη επικινδυνότητα. Ας το σκεφτούν αυτοί που κάναν τις προσφυγές και είναι από εδώ, από τον τόπο μας. Ας το σκεφτούν αυτοί. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Σκεύα, γιατί να μην αγωνιούν και αυτοί μαζί. Καταλάβατε δηλαδή η αγωνία μου? Και όλων μας είναι η αγωνία εύλογη. Εγώ συναισθάνομαι. Αυτό το πράγμα έλεγα, κύριε Σκεύα, προσωπικά όταν την επικοινωνούσα με τις δικαστικές αρχές. Επισπεύστε σας παρακαλώ, δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο. Αλλά ο νόμος είναι νόμος. Δεν μπορούμε να τον ξεπεράσουμε τον νόμο. Δηλαδή ζητούσα κάθε φορά να γίνουν τα δέοντα στο μέγιστο βαθμό. Είναι πολύ μεγάλα έργα. Λέει κάποιος, ξέρετε, στη Θεμοθράκη ήταν ένα έργο 800.000 ευρώ και το δώσαν με μια συνοπτική διαδικασία. Και συμφωνώ. Άλλο 800.000 ευρώ, κύριε Σκεύα, και άλλο 1.800.000 ευρώ με μια συνοπτική διαδικασία, την οποία θα μπορούσε ο καθένας, κακοήθης, κύριε Σκεύα, να πει το ό,τι θέλετε. Δεν μπαίνουμε και δεν είναι πολύ μεγάλο. Εμείς ρωτήσαμε. Εγώ ρώτησα αν μπορούσαμε να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Και μου είπαν ότι θα περιείχε πολλούς κινδύνους. Και πάλι, υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλοί παράμετροι. Εμείς κάναμε το νόμιμο. Κάναμε τη νόμιμη διαδικασία. Όπως ακριβώς μου υπέδειξαν οι υπηρεσίες μου, οι οποίες έχουν εμπειρία σε όλα αυτά τα θέματα. Δεν είμαι μηχανικός, κύριε Σκεύα, εγώ. Δεν είμαι ούτε τοπογράφος, ούτε αρχιτέκτονας. Κύριε Πετρόβιτς, είπατε προηγουμένως ότι μιλάμε ουσιαστικά για δύο μεγάλα έργα. Ένα το οποίο αγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ και ένα το οποίο φτάνει τα 1,3. Είναι αυτό το σύνολο των χρημάτων που διοχετεύτηκε από το κράτος στην περιφέρεια? Θέλω να πω, το σύνολο των κονδυλίων για το νησί είναι αυτά τα 3,1 εκατομμύρια. Αυτά τα 3,1 είναι που αφορούν το δικό δίκτυο.
Από την άλλη, είχα προβλέψει, κυρία Σκέβα, και είχα βάλει ένα κονδύλιο της τάξης του 1 εκατομμυρίου, περίπου 500.000 ευρώ, μέσα στο ειδικό πρόγραμμα Εύρου, το οποίο, όπως ξέρετε, εγκρίθηκε. Είναι 26,3 εκατομμύρια ευρώ για όλο το νομό. Είχα προβλέψει και είχα βάλει αυτό το ποσό του 1 εκατομμυρίου 500.000 ευρώ, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί για παρεμβάσεις στη Σαμοθράκη. Αυτά τα χρήματα υπάρχουν και αυτά μπορούν πραγματικά να γίνουν παρεμβάσεις σε σημεία στοχευμένα που θα τα συζητήσουμε, είχα πει επανειλημμένως, με το Δήμο. Να μας υποδείξει δηλαδή ο Δήμος πού χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και άλλα δύο έργα. Εκτελέσαμε, είναι ένα έργο 400.000 ευρώ και ένα έργο 500.000 ευρώ για τη Σαμοθράκη, που αποτελούν και τα δύο έργα αυτά προγραμματικές συμβάσεις με το Δήμο της Σαμοθράκης. Και συγχρόνως υπάρχουν από την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση χρήματα για την Παλαιάπολη, τα είχαμε συζητήσει και μαζί, προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις στον αρχαιολογικό χώρο. Τα χρήματα, σας είπα, γιατί είπε κάποιος, μπορεί να χαθούν τα χρήματα. Όχι, τα χρήματα δεν χάνονται. Είναι για το νησί. Το ερώτημά μου, εμένα η αγωνία μου, κύριε Σκέβα, τόσο καιρό είναι γιατί δεν προχωρήσαν τα έργα. Γιατί μπήκαν κάποιοι σε αυτή τη δικαστική διαμάχη. Ο καθένας βέβαια εξ αυτών κοιτάει το συμφέρον του. Αλλά υπάρχει μεγαλύτερο συμφέρον, κύριε Σκέβα, από την ασφάλεια των πολιτών. Μεταφέρω το ερώτημα και τα συμπεράσματα αυτού σε όσους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν. Έχουμε λίγα λεπτά μπροστά μας. Θα ήταν παράληψη να μην σταθώ και στο μείζον ζήτημα που αφορά στο σύνολο του υπόλοιπου νομού, με γνώμονα κυρίως το βόρειο και το κεντρικό κομμάτι. Είχαμε μεγάλες καταστροφές στη βαμβακοκαλλιέργεια. Μαζί από την πρώτη στιγμή συνδράμαται να αναδείξουμε το γεγονός της πολύ, πολύ μεγάλης καταστροφής που άγγιξε, ξεπέρασε το 70% της συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης, επαναλαμβάνω, στο Βαμβάκι. Μια δύσκολη χρονιά, η χρονιά που προηγήθηκε για τους παραγωγούς μας. Με τους βαμβακοπαραγωγούς, υπενθυμίζουμε στους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούν, ότι υπάρχει το πρόβλημα της μη πλήρωσης των χρημάτων, της μη πληρωμής των χρημάτων από τον ΕΛΓΑ λόγω της φύσεως της καταστροφής. Ξέρω ότι έχει προγραμματιστεί κάθοδος, αφού δεν εδέησε το Υπουργείο να έρθει σε εμάς και να διαπιστώσουν οι δύο σώμα στην καταστροφή. Τι διεκδικούμε, κύριε Πέτροβιτς, και πόσο ρεαλιστικό είναι να βρεθούν τα χρήματα έστω από κάποια εναλλακτική πηγή, και ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η πηγή? Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι το χτύπημα που δέχεται αυτή τη στιγμή ο πρωτογενής τομέας του Εύρου είναι καταστρεπτικό. Και ξέρετε πολύ καλά ότι όλη αυτή η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε από τις πλημμύρες του Μαρτίου και στη συνέχεια, είχε ως συνέπεια πρώτα να έχουμε ζημίες από τις πλημμύρες, τα νερά ήταν στα χωράφια μέχρι το Μάιο. Μετά είχαμε ανομβρία, κύριε Σκέβα, και μετά είχαμε έντονες βροχοπτώσεις τον Ιούλιο. Θυμόσαστε, είχαμε ένα περίεργο Ιούλιο μήνα φέτος, που κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν και μέσα στην εβδομάδα έβρεχε. Και στη συνέχεια ήρθε ως καταλύτης, καταστρεπτικός καταλύτης, το πράσινο σκουλίκι. 242.000 στρέμματα. Τεράστιο νούμερο. Σχεδόν όλη η βαμβακοκαλλιέργηση περίπου στον Εύρο είναι, κύριε Σκέβα, 350.000 στρέμματα. Τα 242.000 στρέμματα έχουν πληγεί. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε αυτό. Και εμείς ζητάμε λοιπόν να υπάρχουν οριζόντιες αποζημιώσεις. Το πώς θα τις αποζημιώσουν, οι άνθρωποι καταστράφηκαν. Δεν είναι μόνο για το πράσινο σκουλί και το βαμβάκι. Ζημίες στα σιτηρά. Ζημίες στα τέφλα. Ζημίες στα οπορικυπευτικά. Και είχαμε ζημίες και στον Ηλίανθο. Δεν έμεινε τίποτα. Είναι τραγικό. Υποθέτω ότι το μήνυμα, και το μεταφέρετε αμέσως και εμέσως, είναι γεγονός ότι τον τρόπο χρηματοδότησης προφανώς θα πρέπει να διαπιστώσει το ίδιο το Υπουργείο πώς θα το βρει και από πού θα το αναλύσει. Γι' αυτό είπα να έρθει, κύριε Σκέβα μου. Και γι' αυτό είπα, ας έρθουν εδώ. Γιατί συζητούν όλοι. Θα έρθουν και θα πούν, α, έχουν και αυτοί καταστροφές. Μα δεν είμαστε εμείς σαν τους άλλους. Δεν έχουμε αυτό. Εμείς, η ζωή μας, είναι ο πρωτογενής τομέας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν να περάσουν το χειμώνα τους. Έχουν καταστραφεί. Μιλούμε για οριζόντια καταστροφή του αγροτικού τομέα. Αν δεν δεις κάτι, πώς θα το κρίνεις με το που θα πάμε στην Αθήνα εμείς? Γι' αυτό λέω πάντα ότι δεν είμαστε μακριά. Δεν πέφτει μακριά. Κάποτε ξέρετε τι λέγανε. Μακριά πέφτει ο Εύρος. 45 λεπτά είναι, κύριε Σκέπα. Ανεβαίνεις στο αεροπλάνο και έρχεσαι. 45 λεπτά. Και άλλε δύο ώρε να πάμε μέχρι το Ορμένιο και άλλε δύο ώρε να γυρίσουμε. Πρέπει να πω πάντω, κύριε Πέτροβιτς, ότι το ίδιο ακριβώ ζήτημα κλήθηκαν και καλούνται να αντιμετωπίσουν και οι καπνοπαραγωγοί στη Ροδόπη. Και εκεί είχαμε, επειδή μιλούμε για προβλήματα όχι μόνο σε επίπεδο νομού, αλλά και σε επίπεδο περιφέρεια και Θράκη, είχαμε σαρωτική, σχεδόν καθολική καταστροφή εξαιτία νεκρωτική σύνωση στα καπνά. Και εκεί ο ΕΛΓΑ δεν δύναντο και δεν δύναται ακόμα να αποζημιώσει. Και εκεί αναζητείται ο τρόπο πληρωμή των παραγωγών οι οποίοι καταστράφηκαν. Το ερώτημα, κύριε Πέτροβιτς, είναι αν πιστεύετε κι εσεί, και το ρώτησα και στον κύριο Αλεξανδρό,
Αλεξανδρή, μεταφέρω το ερώτημα και σε εσάς. Αν έχει μείνει πλέον παραγωγική δύναμη και στους ίδιους καλλιεργητές, οι οποίοι βλέπουν χρόνο με το χρόνο είτε πλημμύρες, είτε ξηρασία, είτε εντονότατες βροχοπτώσεις, οι οποίες έρχονται και τους καταστρέφουν την παραγωγή, πολύ φοβάμαι ότι θα αρχίσει να τίνει να αλλάζει και το ίδιο το προφίλ του νομού, έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Κοιτάξτε, γι' αυτό και μιλώ για την ανάγκη κλήρωση κινήτρων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τόσο στον αγροτικό τομέα, κύριε Σκέβα, μετά τις πλημμύρες, τις καταστροφές, οι οποίοι οφείλονται όμως σε εξωγενείς παράγοντες. Σε ετερογενείς παράγοντες, οφείλονται σε ξένη χώρα. Οι πλημμύρες δεν πλημμυρίζουμε εμείς από τα δικά μας τα νερά. Πλημμυρίζουμε από τα νερά της Βουλγαρίας. Αν ανοίξουμε την κουβέντα για την ανάγκη συνεννόησης, προσέξτε, όχι, θα φτάσουμε μαζί μέχρι το τέλος εκπομπής, το ξέρετε. Αυτό για τον αγροτικό τομέα. Αυτό που είπατε μπορείτε να το σχολιάσετε για την κτηνοτροφία μας, που υπέστη τεράστια πλήγματα εξαιτίας πάλι εξωγενούς τομέα. Δηλαδή ζωνώσεων που μεταδίδονται από την Τουρκία. Που οι άνθρωποι αυτοί αγοράζουν ζώα ξανά, μεγαλώνουν τα ζώα τους και στη συνέχεια τα θανατώνουν για να πάρουν υποτυπώδεις αποζημιώσεις και να επανασυστήσουν την κτηνοτροφία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εδώ στα σύνορα είναι ήρωες. Αν δεν το καταλάβουν κάποιοι που μας κυβερνούν, αν δεν το βιώσουν, αν δεν έρθουν εδώ, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της καταστροφής και του αγώνα που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό θέλω να πω, κύριε Σκέβα. Αυτό το μήνυμα είναι. Αυτοί αγωνίζονται. Όταν ήρθε προχθές ο κύριος Πάιετ, και δεν το είπα σε κανένα, θα σας το πω εσάς, τους έβαλα τη διάσταση της συνεργασίας της Αμερικάνικης Σχολής με ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο συνεργάζεται στο New Jersey με το Αριστοτέλειο και την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Τους είπα λοιπόν ότι πρέπει να συνεννοηθούμε αν μπορούμε να εξετάσουμε και εμείς μια τέτοια συνεργασία με το τμήμα της Ορεστιάδος, που είναι αγροτικού τομέα καθαρά, με το πανεπιστήμιο αυτό ή κάποιο άλλο αντίστοιχο πανεπιστήμιο που είναι πραγματικά που έχει τεράστια εμπειρία, επιστημονική εμπειρία, και την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, και να δούμε συγκεκριμένα πράγματα. Τόσο τη μετεκπαίδευση των αγροτών μας σε συγκεκριμένες καλλιέργειες και το θέμα της ανανέωσης των καλλιεργειών μας. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να καλλιεργούμε εδώ, τι είναι δυναμικό και τι έχει προοπτική. Και να μην μπαίνουμε πλέον πάντα σε αυτές τις καταστροφικές διαστάσεις. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα. Βλέπω ότι πρέπει να συνοψίσουμε. Πολύ σύντομη ερώτηση, πολύ σύντομη απάντηση. Κλισέ ερώτηση, αλλά αυτονόητη στην προκειμένη περίπτωση. Είστε αισιόδοξος από την συνάντηση που έρχεται στην Αθήνα? Μπορεί να προκύψει κάτι πραγματικά θετικό για τον Εύρο? Κοιτάξτε, εμείς πάμε στην Αθήνα. Κοιτάξτε, δεν πάμε να διεκδικήσουμε. Πάμε να απαιτήσουμε, κύριε Σκέβα. Πάμε να απαιτήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Αυτά που μπορούν να δώσουν όθηση στον αγροτικό τομέα του τόπου μας. Αυτά που μπορούν να κρατήσουν τους ανθρώπους εδώ. Θέλουμε αποζημιώσεις αξιοπρεπείς. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά, αλλά αξιοπρεπείς αποζημιώσεις για τους αγρότες μας, σε οριζόντιο επίπεδο, προκειμένου αυτοί όλοι οι άνθρωποι να μπορέσουν να ξανασπείρουν τη νέα χρονιά και να έχουν μέσα τους πλέον ακόμη ένα στοιχείο το οποίο θα τους δώσει ελπίδα. Σήμερα όλοι είναι απογοητευμένοι. Αυτό θα διεκδικήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Σκέβα, ο καθής ας αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς αυτό το θέμα το θίξαμε πρώτοι. Εμείς το ξεκινήσαμε. Το θέμα έσκασε βέβαια τον Αύγουστο, αλλά εμείς το παλεύουμε εδώ και δύο μήνες. Το παλέψαμε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Και μπορεί να σας μιλήσει και από αυτού και ο κύριος Βενετίδης. Δεν το αφήσαμε. Εμείς το αναδείξαμε πρώτοι ως περιφέρεια. Και επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας πιέζει, θα κάνω και μια γενική παρατήρηση. Γενική παρατήρηση που έχει σχέση με το ότι η περιφέρεια πάντα μπαίνει μπροστά. Και έμπαινε μπροστά σε όλα. Και ειδικά για το πρώτο θέμα που θίξατε για τη Σαμοθράκη, εμάς μας θλίβει αυτό. Αλλά κάποιοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και αν δεν. Γιατί άκουσα και κάτι σχόλια γενικά, κύριε Σκέβα. Γενικά σχόλια, ότι ξέρετε, έχει ευθύνες η περιφέρεια και να δεν ήρθε το Σαββατοκύριακο. Εμείς δεν χωρούσαμε στο σκάφος, κύριε Σκέβα. Μας απέκλεισαν από το σκάφος για να πάμε στη Σαμοθράκη την Παρασκευή. Δεν χωρούσε ούτε αντιπεριφερειακή Εύρω, ούτε αντιπεριφερειακή Υποδομών. Ήταν υπερπλήρης η λίστα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική και δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αυτή τη λογική, αλλά θα είναι καλό κάποιοι να μην χρησιμοποιούν, να μην επικαλούνται ατυχώς βέβαια, ως άλοθη για την ανεπάρκειά τους την περιφέρεια. Συνοψίζουμε με αυτό και κάπου εδώ κλείνουμε και το πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι. Ώρα εχμής, μέρος δεύτερο, έχει το κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά. Ευχαριστούμε θερμότατα τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου. Μείνετε κοντά μας, γυρίζουμε με θέματα πανελλαδικής εμβέλειος, γυρίζουμε με οικονομικά. Σας περιμένουμε εδώ.
Ώρα Εχμής, μέρος δεύτερο, γυρίσαμε κυρίες και κύριοι. Στο πρώτο, συνομιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, με γνώμονα κυρίως στην κατάσταση στο νησί της Αμαθράκης, αλλά και σε αυτή που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Αναφορικά με αυτούς τους δύο γνώμονες, είχαμε κατευθυνθεί και το πρωί στον Δέλτα FM 102,3, συζητώντας με τον κοσμήτορα της Σχολής Δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Κουτρούμπα, αναφορικά με το γεγονός ότι τόσο το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και αυτό της δασολογίας, πλέον αποδίδουν τίτλους οι οποίοι θεωρούνται Integrated Master. Τι είναι αυτοί οι τίτλοι, τι σημαίνουν στην αγορά εργασίας, τι σημαίνουν ενδεχομένως και για το ίδιο το προσωπικό του Πανεπιστημίου, αλλά και επίσης τι σηματοδοτούν τα δύο τμήματα και η παρουσία τους για την πόλη και την κοινωνία της Ορεστιάδος, το συζητήσαμε με τον κύριο Κουτρούμπα. Τα κυριότερα αποσπάσματα της συζήτησης ακολουθούν για εσάς ευθύς αμέσως. Τι σημαίνει το γεγονός ότι πλέον ο τίτλος αυτός θεωρείται ενιαίος, θεωρείται αδιάσπαστος και μεταπτυχιακού επίπεδου? Ναι, πράγματι έτσι όπως τα είπατε είναι. Η ελληνική πολιτεία μέσω αυτής της απόφασης του Υπουργού Παιδείας αναγνώρισε το πτυχίο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Τμήματος Δασολογίας που εδρεύουν στην Ορεστιάδα, όπως να σημειώσω και τα τμήματα των τμήματων της Πολυτεχνικής Σχολής από την Ξάνθη, ως Integrated Master. Είναι μια ορολογία που στην ουσία σημαίνει ότι οι κάτοχοι αυτού του πτυχίου, οι απόφοιτοί μας δηλαδή, θα αντιστοιχίζονται στη βαθμίδα 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Υπάρχει δηλαδή ένα Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, όπου τα πτυχία αντιστοιχίζονται σε μια βαθμίδα. Μέχρι τώρα ήταν στη βαθμίδα 6, όπως ήταν και τα πτυχία των τμήματων τετραετούς φοίτησης, τώρα πλέον μπαίνουν στο επίπεδο 7 που αντιστοιχούν στους κατόχους μάστερ. Στο 8, να πω για τους ακροατές σας ότι είναι η βαθμίδα των διδακτορικών. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοί μας θα έχουν στην ουσία ένα πτυχίο το οποίο θα αναγνωρίζεται ως μάστερ, επίπεδου μάστερ. Προϋπόθεση βέβαια γι' αυτό ήταν να καταθέσουν τα τμήματα μια σειρά από δικαιολογητικά που ζήτησε το Υπουργείο, και βέβαια να αποδείξουν, όπως πράγματι έτσι είναι, ότι παρέχουν ενιαία αδιαίρετα πτυχία πενταετούς διάρκειας, που σημαίνει ότι έχουν πενταετείς σπουδές σε έναν κύκλο ολοκληρωμένο και όχι όπως παραδείγματος χάρη αυτό σημαίνει ενιαία και αδιαίρετα, όπως σε πολλές περιπτώσεις γίνεται στο εξωτερικό, πτυχία 3+1 ή 3+2 ετών. Δηλαδή μπορούσε κάποιος να σταματήσει τα 3 χρόνια ή να προχωρήσει και παραπάνω. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι από εδώ και πέρα οι απόφοιτοί μας το πτυχίο τους θα είναι επίπεδου μάστερ, που είναι, πρέπει να σας πω, ένα αίτημα πάρα πολλών ετών, θα έλεγα ένα πάγιο αίτημα, ακόμη και από την περίοδο που ήμουν εγώ φοιτητής, μαζί με τα Πολυτεχνία και οι γεωπονοδασολογικές σχολές να αναγνωρίζονται τα πτυχία τους ως επίπεδου μάστερ, γιατί πράγματι πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος και που αναγνώρισε η ελληνική πολιτεία. Κύριε Κουτρούμπα, θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτό δύναται να προσελκύσει και περισσότερους φοιτητές, και επίσης το συγκεκριμένο ερώτημα μου δίνει αφορμή να ρωτήσω και αν σας ικανοποιεί ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγουν τόσο το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και το Τμήμα της Δασολογίας στο βόρειο κομμάτι του Εύρου μας. Ναι, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Πράγματι, ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγουν τα τμήματά μας εδώ στον Εύρο είναι απόλυτα ικανοποιητικός. Με την έννοια πια ότι καλύπτονται όλες οι θέσεις τις οποίες κάθε φορά το Υπουργείο αποφασίζει ότι θα πρέπει να πάρουμε ως πανεπιστήμιο εδώ στην Ορεστιάδα. Άρα από αυτή την άποψη είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, και ξέρετε, όχι μόνο το ότι καλύπτονται οι θέσεις, έρχονται και εγγράφονται οι φοιτητές, αλλά ότι παρακολουθούν τα μαθήματά τους και αύριο μεθαύριο γίνονται απόφοιτοι των τμήματων αυτών. Αυτό είναι που μας ικανοποιεί περισσότερο. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο παραπάνω, είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές μας, γιατί πιστεύουμε ότι κάνουμε καλή δουλειά εδώ πάνω και το έχουμε αποδείξει με πάρα πολλές δραστηριότητες και πάρα πολλές δράσεις και αξιολογήσεις που έχουμε υποστεί, και πιστεύω ότι αυτό το δίκαιο αίτημα που αναγνωρίστηκε τουλάχιστον δικαιώνει έτσι τις προσδοκίες όλων μας, δικαιώνει αυτό που θέλαμε δηλαδή να πετύχουμε, και πιστεύω και αυτό θα αποτελέσει, ξέρετε, και ένα στοιχείο που ενδεχομένως να βοηθήσει τα τμήματα να επιλέγονται λίγο περισσότερο στην Ορεστιάδα, αν και κατά ψέματα σήμερα οι φοιτητές επιλέγουν τα τμήματα με βάση τον τόπο κατοικίας τους και πόσο μακριά είναι από το τόπο που διαμένουν. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε. Επίσης, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, το ερώτημα αυτό είναι περισσότερο ερώτημα άγνοιας, θα μου επιτρέψετε να πω. Είναι ένα γεγονός το οποίο δύναται να προσελκύσει ενδεχομένως
και περισσότερους καθηγητές ή δύναται να προσελκύσει καθηγητές επίπεδου, χωρίς φυσικά να υποτιμώ προς Θεού το επίπεδο των υπαρχόντων, αλλά ένας καλύτερος τίτλος σπουδών, πέρα από το γεγονός ότι ελκύει ένα φοιτητή να το επιλέξει ευκολότερα, είναι δείγμα μετρήσιμο και για την επιλογή από ένα καθηγητή? Κοιτάξτε, και αυτό είναι μέσα στα αποτελέσματα που θα έχει αυτή η αναγνώριση, αλλά δεν το βάζω σε πρώτη, ας πούμε, έτσι, πρώτη γραμμή. Το κυριότερο είναι ότι αναγνωρίζεται ο τίτλος που παρέχουμε εδώ ως πανεπιστήμιο ως ικανός να αποτελέσει μάστερ για τους φοιτητές μας. Είναι μια ακόμη αναγνώριση ότι τα τμήματα στην Οριστιάδα, μια και μιλάμε για αυτή, παρέχουν υψηλού επίπεδου σπουδές. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα το λάβει υπόψη ένας φοιτητής, ένας υποψήφιος φοιτητής, θα το λάβει υπόψη του και ένας καθηγητής που είναι να έρθει εδώ, ενδεχομένως όμως να μην είναι, ξαναλέω, η πρώτη, έτσι, το πρώτο κριτήριο το οποίο θα χρησιμοποιήσει. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, είναι κάτι το οποίο είναι δίκαιο και πιστεύω ότι είναι ένα αίσιο τέλος όλη αυτή την ιστορία. Κύριε Κουτρούμπα, ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα των τμήματων, θέλω να συνδυάσω το ερώτημα με ένα γεγονός που έχω ακούσει και τον Δήμαρχο αλλά και ανθρώπους αυτοδιοίκησης από το Βόρειο Κομμάτι του Νομού να επισημαίνουν διαρκώς. Τόσο ο κ. Μαυρίδης όσο και οι λοιποί αυτοδιοικητικοί έχουν επισημάνει πολλές φορές ότι είναι η καρδιά και οι πνεύμονες της Ορεστιάδος το Πανεπιστήμιο, ό,τι έχει να κάνει με τους φοιτητές που φέρνουν, με τον κύκλο ζωής και τον κύκλο οικονομίας που υπάρχει γύρω τους, σε μια περίοδο που η Ορεστιάδα χάνει υπηρεσία και χάνει δυστυχώς και κόσμο. Πόσο ζωτική σημασία είναι τα τμήματα, τι ρόλο διαδραματίζουν εν γέννη για την τοπική κοινωνία? Να σας πω, κύριε Σκεβά, αφού σας πω προηγουμένως ότι φέτος μπαίνουμε στον 20ο χρόνο λειτουργίας των τμήματων μας, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1999 και φέτος έχουμε, ας πούμε, μια εορταστική περίοδο όλο αυτό το ακαδημαϊκό έτος που θα το εορτάσουμε με διάφορες εκδηλώσεις όπου θα αναδείξουμε το ρόλο του Πανεπιστημίου. Αλλά θα μου επιτρέψει ο Κοσμήτωρας, καλά κάνουν οι δήμαρχοι, καλά κάνει η τοπική κοινωνία και το βλέπει από τη δικιά της τη σκοπιά. Εγώ να αναφερθώ περισσότερο στο επιστημονικό κομμάτι. Παρακαλώ. Στο οποίο έχουμε επιδείξει πραγματικά πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Έχουμε πολλές μεγάλες επιτυχίες στον επιστημονικό τομέα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, οι καλύτεροι πρεσβευτές μας είναι οι απόφοιτοί μας, οι οποίοι διακρίνονται στον επαγγελματικό στίβο, διακρίνονται στο εξωτερικό. Μάλιστα έχουν φτάσει οι απόφοιτοί μας των τμήματων εδώ της Ορεστιάδας να έχουν γίνει καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, που είναι μια πολύ σημαντική διάκριση. Φυσικά εμείς βάλαμε ένα λιθαράκι στην αρχή, ο καθένας με τον κόπο του και με τη δικιά του προσπάθεια. Δεν πάω να εκμεταλλευτώ το δικό τους ιδρώτα, ας το πω έτσι. Αλλά να ξέρετε ότι κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ. Και αυτό είναι που έχουμε εμείς ως προμετωπίδα όλων των διεκδικήσεών μας. Και κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε οι αξιολογήσεις των τμήματων μας. Έχουμε υποστεί και τα δύο τμήματα στην Ορεστιάδα αξιολόγηση από την ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΥΠ, Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου γράφει επενετικά λόγια μέσα, γράφουν οι αξιολογήσεις. Έχει υποστεί το ίδιο το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο, αξιολόγηση και τα πήγε άριστα, όπου μέσα στην αξιολόγηση του Πανεπιστημίου γίνεται ιδιαίτερη μνήμα τη συμβολή των τμήματων της Ορεστιάδας στην ανάπτυξη της επιστήμης. Και επιτρέψτε μου τώρα να το συνδέσω με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα ένα μεγάλο άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία. Πέρα από την οικονομία δηλαδή της περιοχής, την οποία αναμφισβήτητα βοηθάει η ύπαρξη του Πανεπιστημίου και των φοιτητών, εμείς οι ίδιοι ως γεωπόνοι, δασολόγοι, ως επιστήμονες του πρωτογενού τομέα, ο Βόρειος Εύρος είναι καθαρά ένα μεγάλο κομμάτι που ασχολείται των ατόμων, των κατοίκων του με τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε κάνει λοιπόν ένα άνοιγμα, να σας θυμίσω δράσεις όπως η Ακαδημία της Περιφέρειας, η οποία ξεκίνησε από τον Εύρο, την Ορεστιάδα και από την Αλεξανδρούπολη και επεκτάθηκε σε ολόκληρη την περιφέρεια, που κάνουμε διαλέξεις σε πολίτες. Όπως εκλαϊκευμένες ομιλίες που κάνουμε σε αγρότες στα χωριά της περιοχής και όλα αυτά σε εθελοντική βάση. Και επίσης μια καθημερινή επαφή που έχουμε με φορείς, με αγρότες, με όλη την τοπική κοινωνία. Πιστεύω λοιπόν όλα αυτά ότι δείχνουν πως το Πανεπιστήμιο στέργησε στην Ορεστιάδα. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι ένα κουφάρι, δεν είναι ένα άδειο κτίριο. Έχει ζωντάνια, οι φοιτητές μας έχουν κάνει πάρα πολλές δραστηριότητες, πάρα πολλές δράσεις.
σήμερα, μια και μιλάμε και βρισκόμαστε εδώ πέρα, βλέπω από το παράθυρό μου τις προετοιμασίες που κάνουν για ένα έτσι πάρτι υποδοχής των πρωτοετών. Α, πάρα πολύ ωραία. Με καλεσμένους τους Κόζα Μόστρα, θα κάνουμε δηλαδή μια υποδοχή στους πρωτοετές μας φοιτητές. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο, ένας ζωντανός οργανισμός. Και αυτό που λέω, κέρδισε το στοίχημα του Πανεπιστημίου στην Οριστιάδα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, από τα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, πάμε να καταγράψουμε τα θέματα εθνικής εμβέλειας, στεκόμενη στο μείζον αυτής της περίοδου και στο μείζον το οποίο φαίνεται να είναι ένας από τους παράγοντες που κρίνουν αν θα έχουμε ή όχι πρόορες εκλογές. Φυσικά, μιλούμε για το ζήτημα των συντάξεων. Έχει ανοίξει μια τεράστια αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης αναφορικά με την διάχυτη σεναριολογία που υπάρχει γύρω από την περικοπή ή όχι των συντάξεων από την 1η Πρώτου του νέου έτους. Τα νέα επικαλούνται το γραφείο τύπου της Καγκελαρίας, το οποίο επισημαίνει πως υπάρχει η αναγκαιότητα η Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Εξίσου σκληρό και το μήνυμα του Κλάους Ρέγκλινγκ. Όλα αυτά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μήνυμα στην Αθήνα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, έστειλε η Γερμανίδα καγκελάριος. Η Άγγελα Μέρκελ καλεί μάλιστα την ελληνική κυβέρνηση να παραμείνει στη μεταρρυθμιστική πορεία όπως αυτή συμφωνήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με την ολοκλήρωση του Τρίτου Μνημονίου. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε στα νέα το γραφείο τύπου της καγκελαρίας και της γερμανικής κυβέρνησης με αφορμή τη συνεχιζόμενη συζήτηση περί αναβολής ή ακύρωσης των περικοπών σε συντάξεις από την 1η Γενάρη. Σε σχετική ερώτηση των νέων και σύμφωνα με όσα μεταφέρει το NGR, εάν η καγκελαρία επιβεβαιώνει δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου ότι η καγκελάριος Μέρκελ προσεγγίζει θετικά το ελληνικό αίτημα και είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί υπό προϋποθέσεις την ακύρωση των μέτρων για τις συντάξεις, η καγκελαρία αναφέρει τα εξής. Δημοσιεύματα περί υποτιθέμενων δηλώσεων της καγκελαρίου παγίως δεν σχολιάζουμε. Ανεξαρτήτως αυτού, ισχύει ότι η Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος και της ολοκλήρωσής του, δεσμεύτηκε για τη συνέχιση και υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής πορείας που χαράχθηκε με το πρόγραμμα του ESM. Η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης είναι αντικείμενο κυρίως της μεταμνημονιακής επιτήρησης από τους θεσμούς και την Ευρωζώνη. Την ίδια ώρα, μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη, θα έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το θέμα της περικοπής ή όχι των συντάξεων. Μέχρι τότε, Αθήνα και δανειστές θα ανταλλάζουν, σύμφωνα με το NGR, μηνύματα για το θέμα του νέου προϋπολογισμού αλλά και των συντάξεων. Ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, σε δηλώσεις του στην Ολλανδική The Telegraph, ήταν σαφής. Η Ελλάδα έχει αναλάβει δεσμεύσεις μετά το μνημόνιο και οι δανειστές θα κρίνουν και θα αποφασίσουν και για το τι θα γίνει με τη συντάξη το 19, αλλά και για το τι θα κάνει η κυβέρνηση με το υπερπλέον του 18. Η κυβέρνηση σχεδιάζει στις 15 Οκτωβρίου να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα δύο σενάρια που συμπεριλήφθηκαν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατετέθη την περασμένη Δευτέρα στη Βουλή. Σύμφωνα με το NGR, είναι πιθανό η οριστική απόφαση να έχει ληφθεί ακόμη και πριν την κατάθεση του οριστικού σχεδίου του προϋπολογισμού την 21η Νοεμβρίου. Αυτά αναφορικά με τις συντάξεις, ένα θέμα φυσικά, κυρίες και κύριοι, το οποίο παρακολουθούμε και παρακολουθούμε στενότατα, καθότι είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε διαμαρτυρίες και κινητοποίησεις. Φυσικά έχετε αντιληφθεί ότι τόσο το ζήτημα των συντάξεων και το σενάριο το οποίο έχει επικρατήσει και έχει να κάνει με την αρχή της περικοπής τους από 1η-1η 19, όπως είναι ήδη δηλαδή και υπάρχουσα συμφωνία, αλλά και το ζήτημα της συζήτησης γύρω από το Σκοπιανό και των συζητήσεων που έχει πυροδοτήσει, αλλά και των αντιπαραθέσεων σε εγχώριο και σε διεθνές επίπεδο, είναι δύο από τους παράγοντες οι οποίοι φαίνεται πως διέπουν το αν θα έχουμε ή όχι πρόορες κάλπες, με τις απόψεις να διείστανται. Ένα σενάριο το οποίο, βέβαια, αν συνεχίζαμε να το εξετάζουμε, θα έπρεπε να καλύψουμε τη σημερινή εκπομπή, το Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και άλλες ώρες προγράμματος. Με ενημερώνουν ότι είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Τσιβίκη, τον οικονομολόγο, την άποψη του οποίου επικαλούμαστε τακτικά και την έχουμε, γεγονός για το οποίο τον ευχαριστούμε θερμότατα. Κύριε Τσιβίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σκέβα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε θερμότατα για την παρουσία. Αν μας ξεφύγει κανένας ενικός οικειότητας, θα μας δικαιολογήσουν τόσο οι άνθρωποι που μας βλέπουν και μας ακούν, όπως και εσείς, αγαπητέ κύριε Τσιβίκη. Έχουμε μιλήσει από την Τετάρτη, από την πρώτη στιγμή δηλαδή, που είδαμε να υπάρχει πολύ μεγάλη αναταραχή και το θέτω ίσως και αρκετά κόσμια στο τραπεζικό σύστημα και μεταξύ των οικονομικών αναλυτών. Ένα μίνι κράχ το οποίο προηγήθηκε, μία επόμενη μέρα η οποία ξημέρωσε με πολύ μικρή άνοδο, η οποία έφερε μεν κάποια χαμόγελα, αλλά και πολύ μεγάλο προβληματισμό. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι μηνύματα και ιονούς μας δείχνει η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, κύριε Τσιβίκη? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο προβληματισμός δεν έχει προκύψει τώρα. Απλά τώρα βλέπουμε ουσιαστικά να σκάει το θέμα.
Ο προβληματισμός έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, όπου έχει ξεκινήσει από το Μάιο, που έχει ξεκινήσει καθοδική πορεία των μετοχών των τραπεζών. Γιατί γνωρίζουμε ότι διεξάγονται δύο παράλληλα πράγματα. Από τη μία, έχουμε τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης μετά το τέλος του μνημονίου και σε κάποια συμφωνία με τους θεσμούς για το πώς θα πορευτούμε στην μεταμνημονιακή εποχή. Και τη μη λήψη της επιστολιπτικής γραμμής, και κρατήστε το αυτό στην άκρη. Και από την άλλη έχουμε την ανάγκη των τραπεζών, βάσει των σχεδίων που είχαν υποβάλει στον ESM σχετικά με τα τριετή πλάνα τους, και με βάση τα οποία στο τέλος του 2018 προκύπτουν κάποιες κεφαλαιακές ανάγκες από πωλήσεις κόκκινων δανείων, από τα οποία σαφώς και δεν εισπράττεται το αναμενόμενο, και καλούνται οι τράπεζες, που θα λέγαμε πιο λαϊκά, να βάλουν την διαφορά που προκύπτει από την τιμή στην οποία θα πουληθεί το δάνειο ή το πακέτο δανείων σε σχέση με τις επισφάλειες που έχουν πάρει για αυτό το δάνειο ή δάνεια. Δηλαδή, καλούνται οι τράπεζες πλέον να πάρουν τη λεγόμενη ζημιά, ρευστοποιώντας ακίνητα είτε περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων, των οποίων τα δάνεια είναι κόκκινα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Τσεβίκη, και αυτό υποθέτω ότι είναι και το ερώτημα του μέσου Έλληνα, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ένας τέτοιος είναι προφανέστατα και ομιλών. Ακούγεται λιγάκι παράδοξο, ίσως και λιγάκι περίεργο, στα αυτιά, επαναλαμβάνω, του μέσου Έλληνα, το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί ανακεφαλαιοποίησεις τραπεζών, έχουν προηγηθεί αρκετές περιπτώσεις χορήγησης ενέσεων στο τραπεζικό σύστημα, και την ίδια ώρα το ίδιο το σύστημα να παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Θέλω να μας εξηγήσετε, να μας διαλευκάνετε λιγάκι αυτή την αντίφαση, αλλά και τι σηματοδοτούν τα συγκεκριμένα δεδομένα και τα δεδομένα του τελευταίου μηνός εν γέννης ό,τι έχει να κάνει με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, οι τράπεζες υποπτεύονται τα τελευταία χρόνια από τον SSM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, στον οποίο καταθέτουν αυτά τα τριετή πλάνα που είπαμε. Βάσει αυτού λοιπόν, θα έπρεπε να έχουν πουλήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό κόκκινων δανείων, να έχουν ρευστοποιήσει, να έχουν τακτοποιήσει ουσιαστικά κάποιο ποσοστό κόκκινων δανείων, ώστε να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο στόχο του 2021. Το κακό είναι ότι στην περίπτωση την οποία συζητάμε, οι τράπεζες, για να το δώσω πολύ απλά να καταλάβει και ο μέσος πολίτης, έχουν δώσει ένα δάνειο των 100 ευρώ, έχουν πάρει επισφάλειες για τα 50 ευρώ, δηλαδή θεωρούν χαμένα τα 50 ευρώ, και τώρα καλούνται να το πουλήσουν σε μια τιμή η οποία δεν προσεγγίζει δυστυχώς το 50, και η διαφορά του ποσού που δεν έχουν πάρει για επισφάλεια μείον την πώληση, θα μας βγάλει τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν για την κάθε τράπεζα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν αντιμετωπίζουμε τώρα, αλλά το αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 8 χρόνια. Υπήρχε προσμονή από την πλευρά των τραπεζών ότι θα μπορέσουν, με βάση την όποια ανάπτυξη ερχόταν, να βρουν καλύτερες τιμές ώστε να ρευστοποιήσουν τη ζημιά τους. Αυτό δεν γίνεται, και τώρα έφτασε η στιγμή που θα πρέπει να μικρύνει το ποσό των κόκκινων δανείων και οι τράπεζες να πάρουν τη ζημιά που τους αναλογεί. Επιτρέψτε μου, λαμβάνοντας αφορμή από αυτό, να ρωτήσω κάτι το οποίο μαζί έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Mm-hmm. Έχουμε συζητήσει. Και μετά απλά να εξηγήσω. Παρακαλώ. Ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι. Αλλά κάνε μου την ερώτηση και. Νομίζω ότι το ερώτημα έχει απόλυτη συνάφεια με αυτό που επισημαίνετε. Mm-hmm. Γιατί έχουμε συζητήσει πολλάκι στο πολύ μεγάλο κίνδυνο που σηματοδοτεί το γεγονός ότι τα κόκκινα δάνεια βρίσκονται στο ύψος που βρίσκονται σήμερα και δείχνουν δυστυχώς μια τάση ανωδική, μια τάση αύξησης, ό,τι έχει να κάνει με την δυνατότητα μη πληρωμής των Ελλήνων πολιτών. Θέλω να ρωτήσω πώς συνδέονται τα δύο γεγονότα, αλλά και τι θα σηματοδοτήσει ενδεχόμενη αύξηση των κόκκινων δανείων, ενώ την ίδια ώρα βλέπουμε την ρευστότητα ο πλευράς τραπεζών να είναι, όπως δείχνουν τα πράγματα, όλο και λιγότερη. Η ρευστότητα βάσει των στοιχείων των τραπεζών αυξάνεται ελαφρώς τους τελευταίους μήνες, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να θεωρήσουμε το τραπεζικό σύστημα βιώσιμο και υγιές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι, για να πάμε στα διατάφτα του πώς μπορούν οι τράπεζες να βρούνε αυτά τα χρήματα, και εδώ θα έρθουμε να κάνουμε τη σύνδεση με την πιστοληπτική γραμμή που κρατήσαμε προηγουμένως. Πολιτική ατζέντα και επικαιρότητα είναι αυτή που δυσκολεύει τις τράπεζες να βρουν τα χρήματα τα οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα προκύψουν ότι λείπουν από τον λογαριασμό στο τέλος του 2018 για την Πειραιώς, όπως επίσημα έχει ανακοινωθεί, και στις αρχές του 2019 για τις υπόλοιπες.
Ο σχεδιασμός αρχικώς των τραπεζών ήταν να βρουν ομόλογα με κάποια λογικά επιτόκια, ώστε να βρεθούν από εκεί τα χρήματα. Μετά λοιπόν τη μη λήψη της πιστοληπτικής γραμμής και την μεγάλη ανασφάλεια που επικρατεί λόγω της Ιταλίας, ίσως αποτέλεσμα η χώρα μας ως πρώτος αδύναμος κρίκος και ως μη εξασφαλισμένη μετά την έξοδο από το μνημόνιο, να υποστεί ανάλογο πλήγμα. Σαν συνέπεια αυτού οι τράπεζες δεν μπορούν να βρουν τα χρήματα που χρειάζονται στην αγορά. Έγραψε το Bloomberg για ένα εξωφρενικό επιτόκιο της τάξης του 14% από το οποίο ζήτησαν οι επενδυτές προκειμένου να δανείσουν την τράπεζα Πειραιώς. Οπότε πάμε σε εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης, είτε μέσω αύξησης συμμετοχικού κεφαλαίου, αλλά ήδη έχουμε δει τρεις, δεν ξέρω ποιον επενδυτή θα πείσουν, είτε στην απεκταία λύση της κρατικοποίησης, και λέω απεκταία γιατί έχουμε περάσει ήδη μια φορά αυτό το στάδιο, και στο τελευταίο, το οποίο δεν πιστεύω ποτέ ότι θα φτάσει, αλλά το αναφέρουμε απλώς σαν μέτρο, ότι αν δεν μπορούν να βρεθούν από πουθενά τα χρήματα, μπαίνει στο τραπέζι και η περίφημη ευρωπαϊκή οδηγία περί κουρέματος των καταθέσεων. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι ακόμα. Συνοψίζοντας την συζήτησή μας και προσπαθώντας να βάλουμε σε μία σειρά όλα όσα έχουμε πει, έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο τρίγωνο αυτή τη στιγμή. Έχουμε το ζήτημα της ρευστότητας, το οποίο υφίσταται. Έχουμε τα γεγονότα των προηγούμενων ωρών στο χρηματιστήριο και ταυτόχρονα έχουμε και το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Ένα τρίγωνο σύνθετο, ένα τρίγωνο όμως το οποίο δεν προμηνύει καλές εξελίξεις. Θέλω να ρωτήσω αν όλα τα προαναφερθέντα δύνανται να σηματοδοτήσουν εξελίξεις αρνητικότερες ή θετικές σε ό,τι έχει να κάνει και με τη ρευστότητα από τις τράπεζες προς τα έξω. Και το λέω γιατί υπάρχει ανάγκη δανειοδότηση προκειμένου να ανοίξουν επιχειρήσεις, προκειμένου να κινηθεί χρήμα. Οι τράπεζες σε αυτό το πλαίσιο έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν την κάνουλα και να δώσουν χρήματα προς τα έξω. Εδώ πάμε στην ιστορία με το αυγό και την κότα. Δυστυχώς. Μάλιστα. Ή ευτυχώς, οι τράπεζες χρειάζονται πολιτική σταθερότητα. Και η πολιτική σταθερότητα χρειάζεται μια υγεία στην οικονομία. Άρα, και επειδή καλώς ή κακώς μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, όλα αυτά πιθανότατα επηρεάζονται από πολιτικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει σαφώς η ηρεμία που θα έπρεπε, η ησυχία θα έλεγα στους πολίτες, η ηρεμή συνείδηση προκειμένου να επιστρέψουν λεφτά στις τράπεζες, παρόλο που είχαμε την άρση πλέον οριστικά των capital controls, να μαζευτεί εκείνη η κρίσιμη μάζα η οποία θα χρηματοδοτήσει την οικονομία. Εδώ να σημειώσουμε βέβαια ότι το γεγονός των τελευταίων ωρών είναι και κάτι που αναφέρθηκε σαν σκέψη αρχικά, αλλά σαφώς θα βοηθήσει. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, δεν ξέρουμε αν θα πάρει την έγκριση των εταίρων, γιατί καλώς ή κακώς όλα από εκεί περνάνε. Όσον αφορά ένα όχημα ειδικού σκοπού, το οποίο θα συστηθεί με την μορφή της Bad Bank, η οποία θα απελευθερώσει τις τράπεζες από ένα ύψος της τάξης 15-20 δις κόκκινων δανείων, το οποίο θα είναι πραγματικά μια ανάσα, αλλά μπορούμε μόνο ως προς θύμη να το δούμε τη συγκεκριμένη στιγμή σαν σκέψη και όχι σαν κάτι χειροπιαστό. Το τρίγωνο το οποίο λοιπόν αναφέρατε έχει να κάνει με πολιτική σταθερότητα, οικονομική ευρυθμία και χρήση και λειτουργία του τραπεζικού συστήματος ομαλή. Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση και είμαστε και άμεσα επηρεαζόμενοι από την γειτονική Ιταλία, γιατί υπάρχουν πολλά εγγενή προβλήματα τα οποία ομοιάζουν στις δύο οικονομίες. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο να υπάρξει ομαλή λειτουργία της αγοράς τους επόμενους μήνες, με το σκεπτικό ότι σε 6, 8, 10 μήνες το αργότερο θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση και όπως ξέρουμε στην Ελλάδα οι εκλογικές αναμετρήσεις επηρεάζουν και πάρα πολλές πολιτικές αποφάσεις. Νίκο Τσιβίκη, τα επόμενα βήματα τα παρακολουθούμε και τα παρακολουθούμε σταθερά για τον χρόνο και για τη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε θερμότατα.
Κυρίες και κύριοι, με αυτό το σχόλιο και με αυτή τη συζήτηση θα πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε κοντά μας. Επιστρέφουμε ζωντανή σύνδεση με την πρωτεύουσα της Ροδόπης. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε λευκή νύχτα στην Κομωτινή. Προλαβαίνετε να πάτε να ψωνίσετε τα μαγαζιά ανοιχτά μέχρι και τις 12.30 με παράλληλες δράσεις για μικρούς και για μεγάλους. Επιστρέφουμε ρύθμιση η οποία εικάζεται πώς έρχεται και έχει να κάνει με την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μείνετε κοντά μας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ώρα αιχμής, μέρος τρίτο και τελευταίο. Σας το είπα προηγουμένως και σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με την πόλη της Κομωτινής, όπου έχουμε σε εξέλιξη την Λευκή Νύχτα. Για την ώρα όμως θα πάμε να δούμε ένα από τα θέματα που προλογίσαμε και έχει να κάνει με την ρύθμιση για παλιές οφειλές, η οποία έρχεται. Έχουμε συγκεντρώσει ρεπορτάζ, υπήρχαν άλλωστε σχετικά δημοσιεύματα σε ό,τι έχει να κάνει με ρύθμιση, η οποία αναμένεται να τρέξει για αυτούς οι οποίοι αντιμετώπιζαν πρακτική δυσκολία ένταξη σε προηγούμενες ρυθμίσεις, όπως αυτή των 120 δόσεων. Τώρα, τι αφορά τη δύναται να κουρέψει και να ρυθμίσει, ευθύς αμέσως. Μια νέα έκτακτη ρύθμιση για την εξόφληση παλαιών οφειλών που έχουν στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία μισθωτοί, συνταξιούχοι αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες σε πολλές μηνιαίες δόσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο τη βεντάλια των παροχών. Για να ανοίξουν οι πόρτες νέας ρύθμισης για παλιές οφειλές, προϋπόθεση θα είναι να έχουν πληρωθεί στην ώρα τους ή να έχουν ρυθμιστεί όλες οι τρέχουσες από τον ΕΝΦΙΑ και το φόρο εισοδήματος μέχρι τον ΦΠΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές του 18. Σύμφωνα με πληροφορίες των νέων που μεταφέρει το NGR, οι συζητήσεις με τους δανειστές για το θέμα της νέας ρύθμισης θα γίνουν μέσα στο Νοέμβριο και οι όποιες αλλαγές θα νομοθετηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Η προσπάθεια της κυβέρνησης επικεντρώνεται στο να επιτραπεί η ένταξη σε μια ευνοϊκότερη ρύθμιση με περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις των φυσικών προσώπων που δεν διαθέτουν επαγγελματική ιδιότητα, δηλαδή στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Το βασικό σενάριο της νέας ρύθμισης κινείται στα πρότυπα του εξοδικαστικού μηχανισμού και σχεδιάζεται να ενταχθούν σε αυτή μισθωτοί και συνταξιούχοι με μικρές οφειλές μέχρι 3 ή 5.000 ευρώ, καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς πτωχευτική ικανότητα, οι οποίοι αποκλείονται αυτομάτως από την ηλεκτρονική πλατφόρμα των 120 δόσεων. Πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό ρύθμισης με ευνοϊκότερους όρους από την πάγια των 12 δόσεων, αλλά και πιο αποτελεσματικό, που θα προβλέπει την εξόφληση των οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2017 σε πολλές μηνιαίες δόσεις, οι οποίες μπορεί να είναι πάνω από 24 ή 36 ή ενδεχομένως να φτάνουν και τις 100. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την Καθημερινή, η κυβέρνηση προσανατολίζεται προς νέα ρύθμιση χρεών προς την εφορία μέχρι και σε 120 δόσεις. Η ρύθμιση θα αφορά, σύμφωνα με δημοσίευμα του NGR, μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και όσους δεν έχουν το δικαίωμα υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπως εργαζόμενοι με μπλοκάκια και επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τα βιβλία τους και αποκλείονταν γιατί δεν είχαν τουλάχιστον μία κερδοφόρο χρήση. Προϋπόθεση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση είναι να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους ή να έχουν τακτοποιήσει χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2017. Η νέα ρύθμιση είναι πολύ πιθανό να προβλέπει τα εξής: διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ελάχιστο ποσό δόσης στα 50 ευρώ και μέγιστο αριθμό δόσεων στις 120. Επίσης, διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Η ρύθμιση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται ότι θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Τώρα, κυρίες και κύριοι, Κομωτινή και Λευκή Νύχτα σας τάξαμε. Κομωτινή και Λευκή Νύχτα θα σας δώσουμε. Θα συνδεθούμε αυτής αμέσως με την πρωτεύουσα της Ροδόπης. Η Λευκή Νύχτα είναι σε εξέλιξη και θα είναι σε εξέλιξη μέχρι αργά το βράδυ. Η Μαρία Ιαμπατζή μας περιμένει εκεί. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες της Δέλτα Τηλεόρασης. Είμαστε στην πλατεία Κομωτινής, όπως και εκατοντάδες, να μην πω και χιλιάδες τουλάχιστον οι διερχόμενοι που έρχονται και για να απολαύσουν τις ζωντανές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην πλατεία, αλλά και αρκετοί από αυτούς για να δοκιμάσουν τις εκτόσεις, τις οποίες τις έχουν τεστάρει τις προηγούμενες μέρες, καθώς έχουν κάνει την επίσκεψή τους σε πολλά μαγαζιά της Κομωτινής, έχοντας εντοπίσει προφανώς τα προϊόντα που τους ενδιαφέρει να αγοράσουν. Είμαστε εδώ με τον Χρήστο Χατζιπέμου, δικηγόρο και πρόεδρο του Συλλόγου Ευρυτών Νομού Ροδόπης, να μας μεταφέρει και αυτό το κλίμα από τη δικιά του πλευρά, αλλά επίσης να μας μιλήσει και για τη δικιά του συνδρομή σε αυτή τη μεγάλη βραδιά. Κύριε Χατζιπέμου. Τέταρτη γιορτή της αγοράς της Κομωτινής, τέταρτη Λευκή Νύχτα, και ο Σύλλογος Ευρυτών Νομού Ροδόπης δεν θα μπορούσε να λείπει, δίνοντας το δικό του πολιτιστικό και παραδοσιακό τόνο σε αυτή την όμορφη νύχτα, σε αυτή τη γιορτή της αγοράς της πόλης μας.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο ότι ο κόσμος έχει βγει από τα σπίτια έξω, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στην αγορά, σε όλους τους δρόμους, στην πλατεία, στην Βενιζέλου, στην Ερμού και γενικότερα σε όλη την αγορά της πόλης. Υπάρχει αυτή η ζωντάνια. Είναι ευχάριστο ότι συμμετέχουν και πάρα πολλά καταστήματα από μόνα τους εκεί και αρκετοί πολιτιστικοί φορείς, όπως ο Σύλλογος Ευρυτών, προσπαθούν να δώσουν μια πολιτιστική διάσταση σε αυτό το, ας το χαρακτηρίσω, οικονομικό γεγονός της πόλης των εκτόσεων και τη γιορτή της αγοράς, ας την αποκαλέσουμε έτσι, γιατί νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι η γιορτή αυτή, έστω και μια φορά το χρόνο, με έναν τελείως διαφορετικό τόνο σε αυτό που βιώνουμε αυτή την χρονική περίοδο. Δεν είναι ευχάριστη η περίοδος που διανύουμε, ούτε για την αγορά, ούτε γενικότερα για την οικονομική δυνατότητα όλων μας. Φρόνουμε ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες τονώνουν την αγορά, τονώνουν την αυτοπεποίθησή μας, μας κάνουν να αισθανόμαστε ωραία και μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Μέσα από όλα αυτά όμως είναι και μια ευκαιρία για ένα αντάμωμα. Αντάμωμα πολιτισμών και αντάμωμα ανθρώπων. Και εσείς, σαν άνθρωπος του πολιτισμού και μάλιστα του παραδοσιακού, βλέπετε ότι θα μπορέσει να γίνει αυτή η συνάντηση, γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής στο κέντρο της Κομοτηνής, που χτυπάει και η καρδιά της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Νιώθετε ότι μπορούμε να ανταμώνουμε και σαν Θρακιώτες και σαν πολίτες αυτής της περιοχής? Μα το είπε και ο Σαββόπουλος, συμφωνούμε και μαζί. Έτσι, να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε στους χορούς τους δικούς μας, στους χορούς τους παραδοσιακούς, στους θρακιώτικους, κρατώντας ψηλά τη σημαία της παράδοσης, όχι σαν ένα μουσιακό είδος, αλλά σαν ένα είδος ζωντανό, σαν ένα στοιχείο ζωντανό στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Ένα κομμάτι λοιπόν της ταυτότητας, το οποίο αν περάσει κάποιος σήμερα θα νιώσει ότι είναι στους ρυθμούς της Θράκης και σε ρυθμούς ταυτόχρονα νεολαίας. Γι' αυτό όμως θα μας μιλήσει λίγο και η κυρία Λουίζα Σαλτσίδου από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης. Κύριε Χατζηπέ μου, καλή τύχη στη διοργάνωση. Ευχαριστώ και να σας ανταμώσουμε πάλι σε πολιτιστικά μονοπάτια. Βεβαίως. Να είστε καλά. Είναι κοντά μας βέβαια και η κυρία Λουίζα Σαλτσίδου, υπεύθυνη εδώ και πολλά χρόνια του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Νέων Κομοτηνής, του Europe Direct, η οποία ανταμώνει πολλά χρόνια με νέους όλων των ηλικιών. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό ότι το κέντρο καταφέρνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να προσελκύει νέους ανθρώπους και όχι μόνο, αλλά είναι σημαντικό ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν ανησυχίες που έχουν να κάνουν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που τους δίνονται. Γι' αυτό και εμείς στη σημερινή συμμετέχουμε και στη Λευκή Νύχτα, μέσα σε μια πολύ όμορφη και γιορτινή ατμόσφαιρα, τη γιορτή της πόλης, τη γιορτή της αγοράς, του εμπορίου, με μια ενημερωτική, με την πρόθεση μιας ενημερωτικής καμπάνιας, το UNME, που σκοπό έχει αυτό ακριβώς, μέσα από έτσι ένα διαφορετικό τρόπο, από βιντεάκια που έχουν γυριστεί με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους, να δείξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τους νέους, που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους νέους, σε τομείς όπως είναι η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η ενιαία ψηφιακή αγορά, η εκπαίδευση. Επίσης, αυτό που μέσα από άλλη μια ενημερωτική καμπάνια αφορά τις ευρωεκλογές που έρχονται το 19, με σκοπό να παρακινήσει τους νέους, αλλά και γενικότερα τους πολίτες να ψηφίσουν, γιατί το σημαντικό είναι αυτό. Με τίτλο η καμπάνια αυτή έχει να κάνει «Αυτή τη φορά ψηφίζω». Στο κλίμα λοιπόν και στο πλαίσιο αυτό που θέλουμε είναι πρώτον να ενημερώνουμε βέβαια τους συμπολίτες μας, τους νέους, και να τους ευαισθητοποιούμε για διάφορα θέματα. Βρίσκουμε λοιπόν ευκαιρίες μέσα από διάφορες οργανώσεις που κάνει η πόλη μας να συνδέουμε και λίγο την τοπική νεολαία με τα δρόμενα της πόλης μας και να συνδέουμε και την νεολαία, τους φοιτητές μας, που πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την πόλη μας, για τη ζωντάνια της, για την ταυτότητα της πόλης μας. Εγώ εξάλλου το λέω συνέχεια ότι ένα από τα βασικά συστατικά αυτής της πόλης είναι η νεολαία. Είναι και οι φοιτητές, γενικότερα οι νέοι μας. Και άρα μέσα από δράσεις που προσπαθούμε να είναι φάνταστες και να είναι ελκυστικές για τους νέους, να είναι διαδραστικές και να έχουν και αντίκτυπο στη νεολαία και όχι μόνο βέβαια, και στους υπόλοιπους συμπολίτες μας, με
τέτοιες ευκαιρίες, μέσα από τέτοιες ευκαιρίες προσπαθούμε να προωθούμε και να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας. Βέβαια είναι, είναι σε μια κατεύθυνση πολλές φορές, όχι μόνο επιμόρφωση στην Ευρώπη και σε πολλές χώρες που έχουν και ένα κοινό πλαίσιο σπουδών, αλλά είναι και με το ένα πόδι πολλές φορές έξω προκειμένου να βρούνε μια εργασία που θα τους προσφέρει τουλάχιστον τα απαραίτητα για να μπορέσουν να ζήσουν. Φαντάζομαι ότι και αυτός είναι ένας από τους στόχους της επικοινωνίας που έχουν συχνά με το κέντρο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι εμένα προσωπικά με στεναχωρεί πολύ. Δηλαδή δεν είναι και πολύ ευχάριστο να προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους νέους με σκοπό να τους ενημερώνουμε για τις ευκαιρίες που υπάρχουν όσον αφορά την κινητικότητα των νέων, δηλαδή το που μπορούν να βρουν δουλειά σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακάρι να ήταν έτσι οι συνθήκες εδώ ώστε να τους, κρατάμε τους νέους μας στη χώρα μας. Τέλος πάντων, αυτό βέβαια που θέλουμε να κάνουμε μέσα από την ενημέρωση που παρέχουμε είναι να, όσο το δυνατόν να μπορούν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται, που τους δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να τις αξιοποιούν. Γιατί αυτό λέμε, ότι από τη στιγμή που υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν δυνατότητες, άρα όταν ενημερώνει το πολίτης μπορεί και να αξιοποιεί και αυτές τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που έχει. Αυτός είναι ο στόχος. Έχει απόλυτο δίκιο, κυρία Σαλτζίδου. Γιάννη, θέλουμε κάτι να ρωτήσουμε από το στούντιο, κυρία Σαλτζίδου. Μαρία, θέλουμε να ρωτήσουμε το εξής. Αν έχουμε διαπιστώσει η κίνηση να προέρχεται και από τις υπόλοιπες περιοχές Περιφερειακής Ενότητας, αν βλέπουμε αυτήν την ενοποίηση, έστω την εδωπεριφερειακή, στην πράξη σήμερα. Βλέπετε μία ενοποίηση της ενδοπεριφερειακής, στην ουσία μια ενδοπεριφερειακή σύμπραξη. Βλέπετε δηλαδή να υπάρχει μια κινητικότητα σήμερα στην Κομωτινή. Ανταμώνουν οι άνθρωποι στο κέντρο της περιφέρειας. Ναι, νομίζω έχει και πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ όμορφο αυτό. Είναι πολύ όμορφο γενικότερα να βλέπεις τις πόλεις μας να είναι δυναμικές, να έχουν κόσμο. Να γιορτάζουν, να χαίρεται ο κόσμος, να ψωνίζει, να επικοινωνεί. Και νομίζω ότι μέσα από αυτές τις ευκαιρίες, όπως είναι η Λευκή Νύχτα στην πόλη μας, αποτελούν ένα πόλο έλξης για να έρθει κόσμος και από άλλες πόλεις της περιφέρειάς μας, από άλλες περιοχές της περιφέρειάς μας. Και θεωρώ ότι αυτό είναι καλό. Δηλαδή πρέπει να βρίσκουμε όλες οι πόλεις, ανάλογα με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, γιατί κάθε πόλη έχει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αρκεί να τα βρούμε και να τα αξιοποιήσουμε. Λοιπόν, αφού αξιοποιηθούν αυτά τα πλεονεκτήματα, νομίζω ότι και βρεθούν έτσι, δημιουργηθούν σημεία αναφοράς μέσα από διάφορες εκδηλώσεις, δράσεις, τέτοιας έκτασης, αυτό είναι καλό γιατί αποτελούν, γίνονται σημείο αναφοράς και αποτελούν, είναι πόλος έλξης γενικότερα για τον τουρίστα, για ανθρώπους από άλλες πόλεις, από άλλες περιφέρειες, από άλλες χώρες. Αυτό θέλουμε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Η Ευρώπη αυτό είναι ανοιχτή, αυτό, να είμαστε ανοιχτοί. Καλησπέρα. Στέκεστε στο ύψος σας, βλέπω. Στεκόμαστε στο ύψος μας πραγματικά. Είναι πάρα πολύ όμορφα σήμερα εδώ. Είναι πραγματικά υπέροχα. Από πού έρχεστε για να μας παρουσιάσετε αυτό το πρόγραμμα? Από τη Θεσσαλονίκη. Σας άρεσε η Κομωτινή και ο κόσμος? Πραγματικά. Το κρατάω εγώ. Πολύ όμορφα εδώ, έχει πάρα πολύ κόσμο. Για πες εσύ, γιατί εγώ δεν ξέρω να τα λέω. Έχει όλες τις ηλικίες και περνάμε υπέροχα. Αυτό. Περνάνε και τα παιδιά μαζί σας. Ναι, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Γιάννη, νομίζω ότι έχετε πάρει μια γεύση Κομωτινής και ελπίζω λίγο αργότερα να πάρετε και μια πιο δυνατή από τη συνέχεια. Μαρία μου, ένα λεπτάκι ακόμα. Επίτρεψέ μας ένα ερώτημα πριν συνοψίσουμε. Ένα ερώτημα που απευθύνεται κυρίως σε σένα. Βεβαίως. Είσαι εκεί, τριγυρνάτε στην πόλη, βρίσκεστε στο κέντρο. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο. Κόσμο στα μαγαζιά βλέπουμε. Εκμεταλλεύονται τις προσφορές οι καταναλωτές ως καταναλωτές και όχι ως επισκέπτες. Σίγουρα και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, Γιάννη. Ο κόσμος ψωνίζει. Αυτή είναι και η ερώτηση που θέτουν κυρία Σαλτσίδου από το στούντιο. Βλέπουμε σακούλες και για να πούμε και την αλήθεια, κάποιες προσφορές έχουν ξεκινήσει από το πρωί. Επομένως, όσοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στην αγορά της Κομωτινής, αξιοποίησαν αυτές τις εκπτώσεις που είναι σημαντικές και στο 30 και στο 40%. Οπότε κάναν τις αγορές τους. Και από εδώ και πέρα θα δούμε αρκετούς να πηγαίνουν στις καφετέρειες, στα μπαράκια και στις ταβέρνες.
όσοι ήθιστε να απολαμβάνουν τη λευκή νύχτα της πόλης. Λοιπόν, Μαρία μου, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να ευχαριστήσουμε θερμότατα τόσο εσένα όσο και την κυρία Σαλτσίδου που βρεθήκατε κοντά μας. Να πω στους φίλους τηλεθεατές μας ακούν ότι θα έχουν τη δυνατότητα να σας απολαύσουν και στο Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι από την πρωτεύουσα της Ροδόπης, αυτά από την Κομωτινή, το ακούσατε, το επαναλαμβάνω, ότι περισσότερη λευκή νύχτα Κομωτινής, περισσότερο παλμό από την καρδιά της Ροδόπης θα έχετε δυνατότητα να πάρετε σε λίγη ώρα από τώρα στο πλαίσιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, στο οποίο θα παραδώσουμε την σκυτάλη. Πριν την παραδώσουμε όμως, και αφού με ενημερώνω ότι δεν προλαβαίνουμε να έχουμε άλλο απόσπασμα, όχι, επιτρέψτε μου να μεταφέρω εντάχει ότι έχουμε σε εξέλιξη πορεία από αντιεξουσιαστές στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι ξεκίνησαν από το χώρο του παλιού νοσοκομείου και κατηφόρησαν προς την κάθοδο. Μας ενημέρωσαν ότι ήταν περίπου 100 άτομα. Περισσότερα θα έχετε δυνατότητα να ακούσετε από τη Μαρία Χρύσα Τσταμπουλίδου σε πολύ λίγα λεπτά. Η μουσική ξεκίνησε, το κοντρόλ βιάζεται να μας διώξει και να κλείσει αυτή την πρώτη εβδομάδα. Εγώ θα πω μόνο ότι σας ευχαριστώ θερμότατα που βρεθήκατε κοντά μας σε αυτήν την αρχή ελπίζουμε από μια σειρά πολλών εκπομπών και ακόμη περισσότερης ενημέρωσης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, κοντά σας το πρωί στο ραδιόφωνο 12 με 1 στους 102,3, κοντά σας και τηλεοπτικά σε αυτό εδώ το στούντιο στις 7.30. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.